Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Καλλιόπη Γουριώτου και το θέμα της εισήγησής μου είναι η ιστορική τόπη και ο υλικός πολιτισμός στη διδακτική πράξη. Πρόκειται για ένα εναλλακτικό σχεδιασμό διδασκαλίας της ιστορίας και των αρχαίων ελληνικών σε ένα σχολείο για όλους. Ο μετασχηματισμός του Γενικού Σχολείου ως προς τις υποδομές, την οργάνωση και τις στρατηγικές μάθησης θεωρείται επιτακτική ανάγκη στην εποχή μας, στα πλαίσια της συμπερίληψης συνεκπαίδευσης παιδιών με ή δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό τη δημιουργία ενός σχολείου για όλους. Υπό αυτό το πρίσμα, η συγκεκριμένη εισήγηση δίνει έμφαση στις στρατηγικές διδασκαλίες των μαθημάτων της ιστορίας και των αρχαίων ελληνικών και αποτελεί μορφή διαφοροποιημένης διδασκαλίας βασισμένη στις θεωρίες του επικοδομισμού. Προτείνει την αξιοποίηση των ιστορικών τόπων και αντικειμένων που αναμφίβολα συμβάλλουν στην εξοικείωση των παιδιών με την έννοια της ιστορικής εξέλιξης και στη διαμόρφωση της ιστορικής σκέψης τους. Το διδακτικό πλαίσιο είναι μαθητοκεντρικό και θέτει υψηλές προσδοκίες. Ορισμένες πρακτικές που προτείνει είναι η κίνηση των μαθητών μέσα σε ιστορικούς χώρους με σαφώς προσδιορισμένους στόχους, η επαφή τους με ιστορικά αντικείμενα μέσω των αισθήσεων, η διερευνητική μάθηση, η ενεργητική συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες, η δημιουργική έκφραση και η χρήση της τεχνολογίας. Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης ακολουθεί ο σχεδιασμός διδασκαλίας συγκεκριμένων ενοτήτων των σχολικών εγχειριδίων ως πρακτική εφαρμογή των προτάσεων που διατυπώνονται. Πρώτο μέρος, θεωρητικό πλαίσιο. Η συνεκπαίδευση αναμφίβολα είναι διαδικασία διαρκούς και συστηματικής αλλαγής, ώστε κάθε μαθητής να αναπτύξει στο μέγιστο τις ικανότητές του. Θέτει υψηλούς στόχους για όλους τους μαθητές, αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα ως πηγή μάθησης και εμπλέκει πρόσωπα και φορείς στην κοινή προσπάθεια δημιουργίας του σχολείου για όλους. Συνεπώς, προσανατολίζεται στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και σηματοδοτεί το ριζικό μετασχηματισμό του Γενικού Σχολείου ως προς τις υποδομές, την οργάνωση και τις στρατηγικές μάθησης. Η συνεκπαίδευση παράλληλα αποτελεί απάντηση στο αίτημα της αποδοχής της διαφορετικότητας και ισότιμη πρόσβαση στο αγαθό της μόρφωσης που παρέχει το Γενικό Σχολείο. Το διδακτικό πλαίσιο του προτινόμενου σχεδιασμού διδασκαλίας επικεντρώνεται στη διαδικασία της μάθησης και αξιοποιεί ποικίλες διδακτικές τεχνικές που με τη χρήση ιστορικών μεθόδων αποσκοπούν στη δόμηση κριτικής ιστορικής σκέψης. Ακολουθούνται οι παρακάτω στρατηγικές διδασκαλίας. Πρώτον, στρατηγική σύμφωνη με την αρχή της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας. Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, είναι συνεπώς βιωματική υπό την καθοδήγηση και παρακίνηση του εκπαιδευτικού. Δεύτερον, στρατηγική κατά την προσέγγιση της διαμεσολαβητικής εμπειρικής μάθησης. Κατά τον Feuerstein, συνεχιστή του Vygotsky, η απευθείας έκθεση σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα δημιουργεί εμπειρίας αυθόρμητης μάθησης. Όταν έμπειροι ενήλικες παρουσιάζουν και ερμηνεύουν τα ερεθίσματα στο παιδί, δημιουργούν μια εμπειρία διαμεσολαβητικής εμπειρικής μάθησης. Τρίτον, στρατηγική με βάση τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gartner. Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προάγουν όλους τους τύπους νοημοσύνης παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Η αξιοποίηση πεδίων όπως των μαθηματικών, της γλώσσας, της γεωγραφίας, των τεχνών μέσα από ποικίλες δραστηριότητες αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέλιμη στη διδασκαλία της ιστορίας και των αρχαίων ελληνικών. Συνοψίζοντας, το νέο διδακτικό περιβάλλον με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, ενεργητική συμμετοχή και αλληλεπίδραση, με άμεση επαφή με αντικείμενα και καταστάσεις, οδηγεί στον απεγκλωβισμό από τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έξοδο των μαθητών από τη σχολική αίθουσα και την αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας ως το μονοπάτι για την κατανόηση της ευρύτερης εθνικής ή παγκόσμιας ιστορίας. Η βιωματική προσέγγιση του τόπου τους σύντομα οδηγεί τους μαθητές στο σεβασμό του και στην προστασία των μνημείων του. Το εξωσχολικό περιβάλλον τα βοηθά να αναπτύξουν την νοημοσύνη τους, κυρίως μέσα από τους μηχανισμούς της αυτενέργειας. Οι μαθητές, υποδιόμενοι το ρόλο του ιστορικού ερευνητή, του αρχαιολόγου, του δημοσιογράφου, του φωτογράφου, αντλούν πληροφορίες από υπολείμματα υλικού πολιτισμού, από ίχνη στο χώρο, με την επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων του τόπου τους.
πρωταγωνιστούν σε μια διαδικασία ιστορικής έρευνας που οδηγεί από το μερικό στο γενικό, μειούνται στις ιστορικές μεθόδους και γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί της ιστορίας. Η τοπική ιστορία μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα προς τη γενική ιστορία, διότι οι μαθητές μέσα από τη σύγκριση και την αναζήτηση αιτιακών σχέσεων κατανοούν και ευρύτερα ιστορικά θέματα που αφορούν την εθνική ή παγκόσμια ιστορία. Στη διδακτική πράξη, συνήθως χρησιμοποιούμε τις ομιλούσες πηγές, τα γραπτά κείμενα. Ωστόσο και ο υλικός πολιτισμός, κατά τη μουσιοπαιδαγωγική, προσφέρεται για τη μετάδοση της συνέχειας στη μεταφορά της πολιτιστικής πληροφορίας μέσα στον χρόνο. Τα ιστορικά αντικείμενα διαθέτουν πολλαπλές αξίες: του φορέα πληροφοριών, της υλικότητας, της αυθεντικότητας, της ευρύτητας και την αισθητική αξία. Η άμεση επαφή με αυτά δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους, να αγγίξουν κομμάτια του παρελθόντος και να κατανοήσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, χωρίς να τους δίνεται έτοιμη η γνώση, απαραίτητη μαθησιακή προϋπόθεση. Ωστόσο, αν είναι αδύνατη η πρόσβαση των μαθητών στα αντικείμενα και η έμεση επαφή με αυτά, παράδειγμα η χρήση εικόνων, συνεπικουρεί σε έναν βαθμό στην κατανόηση της γνώσης του παρελθόντος. Γενικά, στη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση, ομιλούσες και βουβές πηγές αποτελούν την πρώτη ύλη για την ιστορική σύνθεση και κομβικό σημείο για τη διδακτική πράξη. Οι έννοιες της χρονικότητας και της αλλαγής των τεκμηρίων του παρελθόντος μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τους μαθητές μέσα από ομαδικές ή ατομικές εργασίες, κατά τις οποίες συγκεντρώνουν, καταγράφουν, μελετούν τα ευρήματά τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα που τα θέτουν σε δημόσια κριτική. Τα μαθήματα της ιστορίας και των αρχαίων ελληνικών προσφέρονται για την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας. Δραστηριότητες, ωστόσο, σχεδιασμένες με βάση το περιεχόμενο της διδασκόμενης ύλης, τους στόχους και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων των μαθητών. Κάποιες δραστηριότητες δεν απαιτούν ειδική προετοιμασία από τους μαθητές, όπως η παρατήρηση αντικειμένων ή η διατύπωση υποθέσεων. Άλλες όμως απαιτούν ειδική προετοιμασία, όπως η αναζήτηση, ταξινόμηση και επεξεργασία των πηγών, η καταγραφή των εργασιών και η ανάρτησή τους στη σχολική ιστοσελίδα, η προετοιμασία ερωτήσεων συνέντευξης και η έκθεση των δημιουργιών τους. Δραστηριότητες που απαιτούν ιδιαίτερη προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό είναι η οργάνωση επισκέψεων σε ιστορικούς τόπους και μουσεία, η προετοιμασία φύλων εργασίας, γλωσσικών παιχνιδιών και βιωματικών δραστηριοτήτων, όπως παιχνίδια αναζήτησης ή υλικές αισθητικές δραστηριότητες. Η μάθηση γίνεται ευχάριστη όταν συνοδεύεται από την πρόκληση ή τη συναισθηματική φόρτιση. Ο συνδυασμός της με το παιχνίδι, την έρευνα, την εμπιστοσύνη στην ομάδα, την έξοδο από το σχολείο σε περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, συμβάλλει αναμφισβήτητα στην ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Στο δεύτερο μέρος θα σας παρουσιάσω την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης με ένα σενάριο. Τίτλος του διδακτικού σεναρίου: «Ταξίδι στο παρελθόν, τα αγγεία μιλούν για την εποχή τους». Σχετικές διδακτικές ενότητες από τα σχολικά εγχειρίδια είναι: από την αρχαία ιστορία της πρώτης γυμνασίου, στο τέταρτο κεφάλαιο, η υποενότητα τέχνη. Στο πέμπτο κεφάλαιο, οι υποενότητες, η σύγκρουση της κοινωνίας, η καθημερινή ζωή, η διαδικασία της μόρφωσης, ο Αθηναίος και η εργασία, η Αθήνα γιορτάζει. Από το όγδοο κεφάλαιο, οι τέχνες και τα γράμματα στην κλασική εποχή. Από το μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας της πρώτης γυμνασίου, οι ενότητες 2 και 3, που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα και τα επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων. Τα θέματα που ερευνώνται και μελετώνται με το συγκεκριμένο σενάριο είναι: οι όψεις της καθημερινής ζωής στις ελληνικές πόλεις, κυρίως στην αρχαϊκή και κλασική εποχή. Αναλυτικότερα, μέσα από αγγειογραφίες και γραπτές πηγές, οι μαθητές προσεγγίζουν 7 επιμέρους θεματικές: τα επαγγέλματα, την εκπαίδευση,
την θέση και τις ασχολίες της γυναίκας, παιδί και παιχνίδι, ψυχαγωγία, συμπόσιο, κυνήγι, άθληση, θεάματα, εορτές, θυσίες και ενδυμασία. Ωστόσο, γίνονται αναφορές και σε άλλες εποχές, αν η τοπική ιστορία διαθέτει ανάλογα στοιχεία. Ακόμη, η αγκιοπλαστική και η αγκιογραφία ως τέχνη διαχρονική. Εξετάζονται μορφές της, εστιάζοντας τις τεχνικές της αγκιογραφίας στην αρχαϊκή και κλασική εποχή. Και η κεραμική σήμερα. Σύγχρονες μέθοδοι κατασκευής, διακόσμηση και χρηστικότητα των κεραμικών. Οι ομάδες τώρα των μαθητών. Ένα τμήμα της πρώτης τάξης του γυμνασίου, περίπου από 18 μαθητές, αγόρια και κορίτσια, χωρίζονται σε 6 ετερογενείς ομάδες των 3 μαθητών. Κάθε ομάδα διερευνά μία θεματική. Στις επισκέψεις στα μουσεία, ένας από κάθε ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο του αρχαιολόγου ιστορικού, ο δεύτερος του δημοσιογράφου και ο τρίτος του φωτογράφου. Οι μαθησιακοί στόχοι είναι οι μαθητές να κατανοήσουν καθημερινές συνήθειες και ασχολίες των κατοίκων των αρχαίων ελληνικών πόλεων, να εκτιμήσουν την αξία των αγκείων ως φορείς μνήμης του παρελθόντος και διαχρονικά έργα τέχνης, να εμπλακούν στα στάδια μιας ερευνητικής εργασίας, να προσεγγίσουν πολύπλευρα το παρελθόν με σύγκριση ποικίλων ιστορικών πηγών και επιλεκτική αξιοποίησή τους, να συλλάβουν το παρελθόν ως ολότητα, ως συνάρθρωση ποικίλων πεδίων της ανθρώπινης δράσης, να οικειωθούν το περιεχόμενο ιστορικών ενιών αναγκαίων για τη βαθύτερη ιστορική γνώση και να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών βάσεων, επεξεργασίας και ταξινόμησης δεδομένων. Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι αυτή του project, που περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες. Πρώτον, χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και επιλογή ενός θέματος από κάθε ομάδα. Δεύτερον, σταχυολόγηση κατάλληλου εικαστικού υλικού και αναζήτηση πληροφοριακού υλικού σε εγκεκριμένες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και συγγράμματα. Τρίτον, χρήση εργαστηρίου πληροφορικής και διαδραστικού πίνακα. Τέταρτον, εξαγωγή συμπερασμάτων, παραγωγή των εργασιών σε Word και PowerPoint. Πέμπτον, δημιουργία εικαστικού εργαστηρίου, οι μαθητές εκεί πλάθουν και ζωγραφίζουν δικά τους αγκεία. Έκτον, εφαρμογή βιωματικών δράσεων κατά τις επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και εκθέσεις σύγχρονων έργων αγκιοπλαστικής. Έβδομον, παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση. Οι μαθητές ενσαρκώνουν τους ρόλους των αρχαιολόγων, ιστορικών, δημοσιογράφων, φωτογράφων αλλά και κεραμοποιών. Όγδον, ηχογράφηση συνέντευξης ενός σύγχρονου αγκιοπλάστη ή βιντεοσκόπηση και παρακολούθηση της παρασκευής και ψησίματος κεραμικών σε σύγχρονο κλίβανο. Και τέλος, διάχυση των προϊόντων του προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τουλάχιστον 16 διδακτικές ώρες. Την εξέλιξή του καθορίζουν αναμφισβήτητα παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά του τμήματος, η διαθέσιμη πόρη, ο ενθουσιασμός εκπαιδευτικών και μαθητών και άλλοι. Δράση πρώτη. Η επίσκεψη στα πλησιέστερα μνημεία του τόπου ως αφόρμηση. Οι μαθητές ξεκινούν το ταξίδι στο χρόνο πρώτα από τον αρχαιολογικό τόπο της περιοχής τους και την τοπική ιστορία. Χωρισμένοι σε ομάδες, συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις και παιχνίδια. Σε φύλλα εργασίας είναι προσδιορισμένες εκ των προτέρων οι δραστηριότητές τους. Συγκεκριμένα, πρώτον, διατρέχουν τον αρχαιολογικό χώρο έχοντας στα χέρια τους ένα χάρτη του χώρου που θα τους κατατοπίζει για τα μνημεία που έχουν μπρος τους. Δεύτερον, αναζητούν έργα αγκιοπλαστικής, πίθους, αγκία, λιχνάρια, πινάκια, κλίβανους. Το παιχνίδι αυτό το ονομάζουμε το κυνήγι του θησαυρού των αγκίων. Στη συνέχεια, του ζητείτε να καταγράψουν ως αρχαιολόγοι ιστορικοί το είδος των αγκίων και την εποχή κατασκευής τους, διαβάζοντας τις πινακίδες μπροστά από τα μνημεία. Να τα εντάξουν στη γραμμή του χρόνου, να καταγράψουν τις πιθανές χρήσεις τους, να κάνουν υποθέσεις αιτιολογώντας την ύπαρξή τους εκεί ή το πώς σώθηκαν ως τις μέρες μας, να διατυπώσουν συμπεράσματα σχετικά με το τι μαρτυρούν τα αγκεία για το παρελθόν του τόπου τους, τις ασχολίες και συνήθειες των ανθρώπων, το εμπόριο, την καθημερινή ζωή, τον πολιτισμό τους, λαμβάνοντας υπόψη και τη γεωμορφολογία της περιοχής τους,
τους δρόμους συγκοινωνίας και άλλα. Έπειτα, ζητείτε οι φωτογράφοι να φωτογραφίσουν όσα θεωρούν πιο σημαντικά. Όλες οι ομάδες συγκρίνουν όσα καταγράφουν με βάση και τις πληροφορίες που συλλέγουν από τις πινακίδες του χώρου. Οι δημοσιογράφοι επεξεργάζονται τα στοιχεία με τη βοήθεια και καθοδήγηση του καθηγητή τους και αναρτούν άρθρο στη σχολική εφημερίδα ή ιστοσελίδα σχετικά με την επίσκεψή τους, εμπλουτισμένο με φωτογραφίες των μνημείων. Δράση δεύτερη. Διερεύνηση του θέματος, άνοιγμα της τοπικής ιστορίας στη γενική ιστορία. Κάθε ομάδα επιλέγει ένα θέμα και αναζητά υλικό, κυρίως αγγειογραφίες, σε εγκεκριμένες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και συγγράμματα αρχαιολογικού ιστορικού περιεχομένου που θα προτείνει ο φιλόλογος της τάξης σχετικά με τα θέματα επαγγέλματα, εκπαίδευση, θέση και ασχολίες της γυναίκας, παιδί και παιχνίδι, ψυχαγωγία, ενδυμασία. Έμφαση δίνεται στην επιλογή των αγγειογραφιών, γιατί επιδίωξη είναι μέσα από αυτές οι μαθητές να διατυπώσουν τα συμπεράσματά τους. Δράση τρίτη. Παραγωγή των εργασιών. Επεξεργασία του υλικού και καταγραφή των εργασιών σε Word. Ετοιμασία των παρουσιάσεων σε PowerPoint στο εργαστήριο πληροφορικής. Δράση τέταρτη. Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Νομού. Εφαρμόζουμε επιτόπιες βιωματικές δράσεις κατά τη μουσιοπαιδαγωγική, εστιάζοντας μόνο σε συγκεκριμένα εκθέματα από πυλό. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι: πρώτον, το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, παιχνίδι εξερεύνησης κατά την ανακαλυπτική μέθοδο, δηλαδή αναζήτηση συγκεκριμένων εκθεμάτων. Το παιχνίδι αυτό προϋποθέτει την προετοιμασία ενός χάρτη διαδρομής με συγκεκριμένα χρωματισμένα σημεία και κάποιες πληροφορίες ή ενηγματικά σχόλια που θα καθοδηγούν τα παιδιά να εντοπίσουν τα ζητούμενα αγγεία και να καταγράψουν το είδος και τη χρήση τους με βάση τις πινακίδες επισημάνσεις του μουσείου. 2. Το παιχνίδι των ερωταποκρίσεων, εφαρμόζοντας τη μευτική μέθοδο. Οι μαθητές καλούνται να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά με το τι αποκαλύπτουν συγκεκριμένα εκθέματα για την εποχή τους και τους κατασκευαστές ή ιδιοκτήτες τους. Επιστρατεύουν τη φαντασία και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και ελεύθερα εκφράζουν τη γνώμη τους. Η διάσταση των απόψεών τους ή η συμπληρωματική λειτουργία αυτών επιτρέπει στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους ή με τον παιδαγωγό τους και να οδηγηθούν στην κατάκτηση της γνώσης. Τρίτον, η λύση ενός σταυρόλεξου ακροστοιχίδας σχετικού με την ιστορία ενός αγγείου. Ή, τέταρτον, η δημιουργική έκφραση, όπως η ζωγραφική λεπτομεριών ενός αγγείου και η σύνθεση έπειτα ενός μεγάλου κολάζ. Δράση 5. Επίσκεψη σε μία έκθεση έργων σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Τα παιδιά μπορούν να θαυμάσουν δημιουργίες Ευρωπαίων και Ελλήνων κεραμιστών που εκτίθενται στο χώρο μιας έκθεσης σύγχρονων έργων. Στόχος είναι να εκτιμήσουν την αξία της τέχνης. Οι φωτογράφοι απαθανατίζουν κάποια από τα εκθέματα ώστε να τα παρουσιάσουν με τις εργασίες τους στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου, ενώ η ομάδα των δημοσιογράφων αναλαμβάνει να κρατήσει σημειώσεις ώστε αργότερα να περιγράψει την εμπειρία τους και τα έργα τέχνης σε άρθρο που θα αναρτηθεί στη σχολική εφημερίδα ή ιστοσελίδα. Δράση 6. Επίσκεψη σε ένα σύγχρονο εργαστήριο κεραμικής. Τα παιδιά παίρνουν συνέντευξη από ένα σύγχρονο αγγειοπλάστη κεραμίστα για τη δουλειά του και τη ζωή του στο εργαστήριό του. Έχουν επεξεργαστεί προηγουμένως τις ερωτήσεις που θα το απευθύνουν. Η ομάδα των δημοσιογράφων αναλαμβάνει την ηχογράφησή της ή η φωτογράφει τη βιντεοσκόπησή της. Οι μαθητές περιεργάζονται τον εξοπλισμό του εργαστηρίου και οι φωτογράφοι τον φωτογραφίζουν. Παρακολουθούν τον τρόπο που ο δημιουργός εργάζεται, παρασκευάζει και ψήνει τα κεραμικά αντικείμενα σε σύγχρονο κλίβανο. Στόχος είναι να κατανοήσουν πώς εργάζεται ένας δημιουργός και πώς είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο κεραμικής, ώστε να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο και το χώρο εργασίας μεταξύ του σύγχρονου και του αρχαίου αγγειοπλάστη. Αυτές καταγράφονται από τους ιστορικούς αρχαιολόγους στις εργασίες τους. Δράση 7. Οικαστικό εργαστήριο πυλοπλαστικής. Οι μαθητές κατασκευάζουν τις δικές τους οικαστικές δημιουργίες με πυλό και τις ζωγραφίζουν. Δράση 8. Παρουσίαση των εργασιών μεταξύ των ομάδων, έκθεση των δημιουργιών από πυλό, ανάρτηση των εργασιών και του φωτογραφικού υλικού στη σχολική ιστοσελίδα.
Ακολουθεί η ξενόγλωσση βιβλιογραφία και η ελληνική βιβλιογραφία. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε.